Την πρώτη του θέση στο μεγάλο τουρνά της Ξάνθης κατέκτησε η Ακαδημία των Καπαδοκών στο παιδικό τμήμα, νικώντας διαδοχικά τον Ορφέα Ξάνθης, τον Πιερικό και τα Γιαννιτσά. Στο τουρνά συμμετείχαν 8 ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα σε 3 ηλικιακά γκρουπ, με την Καπαδοκία να βγαίνει για δεύτερη φορά πρωταθλήτρια στο παιδικό τμήμα τα 5 τελευταία χρόνια. Το τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου της Κόντα Ξάνθης είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, καθώς η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη από ομάδες σε διάφορες ηλικίες. Στο φετινό τουρνουά συμμετείχαν 8 ομάδες Ακαδημιών από όλη τη Βόρειο Ελλάδα και ήταν τα Γιαννιτσά, ο Πιερικός από την Κατερίνη, από τον ομό Δράμας ο Πανδραμαϊκός, από τον ομό Ξάνθης η Βιστονίδα, ο Ορφέας Ξάνθης και η Σκόντα, από τον ομό Ροδόπης ο Παθραϊκός και από τον ομό Εύρου ο Αθλητικός Όμιλος Καπαδοκών. Η ομάδα του Εύρου έλαβε μέρος για 5η συνεχόμενη χρονιά με το παιδικό τμήμα 1997-1998, το προπαιδικό 1999-2000 και το junior 2001-2002. Στα 5 χρόνια συμμετοχής της, η Καπαδοκία στο παιδικό τμήμα κατέκτησε στην πρώτη χρονιά την πρώτη θέση, στη δεύτερη χρονιά τη δεύτερη, στην τρίτη χρονιά την πέμπτη, στην τέταρτη χρονιά την τέταρτη θέση και στην πέμπτη χρονιά ξαναβρέθηκε στην κορυφή, κατακτώντας την πρώτη θέση για δεύτερη φορά. Για να κατακτήσει το κύπελο, το παιδικό της Καπαδοκίας επικράτησε διαδοχικά με 1-0 του Ορφέα Ξάνθης με γκολ του Χατζή, με 5-0 του Πιερικού με 3 γκολ του Μικρουτσιάν και από 1 του Τσακίρη και Χατζή και 1-0 της Αναγέννησης Γιαννιτσών με γκολ του Απόστολου Χατζή. Στο προπαιδικό η Καπαδοκία κατέκτησε την τέταρτη θέση, καθώς έχασε στο μικρό τελικό με 5-4 στα πέναλτι από τη Σκόντα Ξάνθη, ενώ το τμήμα junior κατέκτησε την τρίτη θέση νικώντας στο μικρό τελικό τον Παδραμαϊκό με 3-1 και με 2 γκολ του Βαλσαμίδη και 1 του Μεντίζη. Η Ακαδημία των Καπαδοκών, εκτός από τη μεγάλη διάκριση σε ομαδικό επίπεδο, είχε και πολλές διακρίσεις σε ατομικό, όπως ήταν ο πρώτος σκόρερ του προπαιδικού 1999-2000 αναδείχθηκε ο Κώστας Τσακανίκας με 5 γκολ. Πρώτος σκόρερ από τα junior ο Στέφανος Βαλσαμίδης με 5 γκολ. Πολυτιμότερος παίκτης της Καπαδοκίας αναδείχθηκε ο Απόστολος Χατζής και κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνά ο Δήμος Γιώγας. Αισθάνομαι πολύ όμορφα που βγήκα πρώτος τερματοφύλακας σε ένα τέτοιο τουρνουά όπως αυτό της Κόντα Ξάνθης. Είναι ένα πολύ οργανωμένο τουρνουά. Αυτό όμως δεν θα το καταφέρναμε αν δεν δουλεύαμε καθημερινά με τον προπονητή μου Κώστα Δαστερίδη εδώ στην Καπαδοκία. Κάνουμε προπονήσεις 3 φορές την εβδομάδα και επειδή εγώ είμαι τερματοφύλακας, κάνω μια φορά την εβδομάδα μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων Νεκτάριο και Λεσίδη και τα δουλεύουμε αυτά καθημερινά. Οι εμπειρίες που αποκόμισα ήταν πάρα πολλές στο αγωνιστικό κομμάτι, στο ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα αποκόμισα πολλές εμπειρίες με τους συμπαίκτες μου, γνωριστήκαμε, ήρθαμε πιο κοντά, ήταν 3 μέρες αξέχαστες, πολύ όμορφες. Γνωρίστηκα ακόμα καλύτερα με τον προπονητή μου, Κώστα Δαστερίδη, και καταφέραμε και δημιουργήσαμε σχέσεις στενές μεταξύ μας.